ξένος συναδελφός σας, κύριε Καζαντζίδη. Κάπου έμαθες ότι κάτι ξέρω γι' αυτό με τσιγκλάσεις τώρα, Σεμίνα. Κοίτα, όχι, δεν ζήλεψα. Απλώς λέω τι νοοτροπία επικρατεί, ας πούμε, έξω και τι γίνεται εδώ με εμάς τους καλλιτέχνες. Έμαθα πρόσφατα από ένα ζευγάρι που ήρθε στην Αμερική έτσι να με γνωρίσει, να πούμε μερικά πράγματα, μήπως βρούμε καμιά λύση για να κάνω κάποιες συναυλίες στην Αμερική και αυτά. Δεν στα από αυτά. Μπάς περιπτώσει. Και μέσα σε όλα μου είπαν ότι όχι έμαθε, ο ίδιος έκανε το φωτισμό σε αυτό το στούντιο και τον ήχο. Λοιπόν, μου λέει... Προχθές έκανε ένα δίσκο, μου λέει, η Μπάρβαρα Στρέιτζαντ και κάπου της ήρθε επιθυμία την ώρα που θα μπαίνει μες στο στούντιο να της κάνω ένα τεχνητό κήπο. Με κάκτους. Α, ζήτησε εδώ και πράγμα. Ναι. Ναι. Για να φτιάχνει η διάθεση της ψυχική. Ναι. Λέω, τι λες, του λέω, και θυμήθηκα ότι την προηγούμενη βραδιά που τελειώναμε το τραγουδό και φτάσαμε να ξενυχτήσουμε άγρια, ας πούμε, τις πρωινές ώρες. Κάπου άκουσα τα σκουπιδιάρικα έξω που μαζεύαν τους κάδους και του λέω, μα... Δεν σας πειράζει τίποτα εσάς όμως, έτσι δεν είναι? Όχι, γιατί δεν πειράζει, ίσα ίσα, εγώ βγήκα και τα χαιρέταγα τα παιδιά. Εσείς έχετε τον κήπο μέσα σας, έκανα λάθος. Δεν βαριέσαι, εντάξει. Δύσκολα λέω ευχές, γιατί ο πλανήτης έτσι όπως έχει γίνει δεν είναι για ευχές. Δεν έρχονται στο στόμα μου, δεν μπορώ να πω ευχές. Να καλύτερα είναι να τραγουδάω. Αυτό νομίζω πως είναι αρκετό. Εντάξει, και αυτά τα λίγα λόγια που λέω, τα έμαθα από τα λαϊκά τραγούδια. Το λέω και σε ένα μου τραγούδι. Από τραγούδια λαϊκά έμαθα τα ελληνικά. Είμαι της Τετάρτης Δημοτικού. Και απορώ με τον εαυτό μου πώς έτσι μπορώ και. Τα πω τώρα. Με εσάς που είσαστε ξηράφια. Η ψυχή σας είναι πανεπιστημίου, δεν είμαστε ξηράφια. Η ψυχή σας είναι πανεπιστημίου όμως. Πολλών πανεπιστημίων. Δεν βαριέσαι. Εντάξει, αυτά είναι της ψυχής μου λόγια. Δεν ούτε τα ξυνομώ, ούτε πρόβες κάνω, ούτε τίποτα μου έρθει.